γρήγορα, γρήγορα και θα φύγω. Πρέπει όμως να αρχίσω από την αρχή. Λοιπόν, θυμάσαι όταν έφυγα. Με ξεπροβόθησε με το τρένο και φτάσει δίπλα σε μια χοντρή κυρία. Μόλις έφυγε το τρένο, άρχισα να διαβάζω γιατί, όπως ξέρεις, δεν μου αρέσει να ανοίγω κουβέντες άμα ταξιδεύω. Αχ, όταν νύχτασε με πιάσε μια μελαγχολία αφόρητη. Φύγε και έχω δουλειά, παιδάκι. Φύγε γιατί μου λε τα πολλά από την αρχή. Λοιπόν, απέναντί μου είπατε ένα νεαρό. Πέρα την νόσα και τα εφανουσία. Μπράβο, 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 Δάφη. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Α, τα θες! Με τρόπο. Ναι. Η Μάρα σας έφερε τα πρώτα σενάρια και... Σιγάρε, μη μπορεί, δε σιγάρε! Ρε παιδιά, πού στο διάολο είμαι εγώ εδώ μέσα. Πουθενά δεν είμαι. Σόλι μου, γαμώ μία τάκα σε όλο το επεισόδιο. Ρε παιδιά, πώς θα το μάθω αυτό το ρόλο, όλο το σύριαλ είναι πάνω μου. Μάζεψε, έτσι, γιατί αυτή τη φορά δεν μου γλιτώσει. Ρε εσείς, ακούστε ατακάρα που θα ερμηνεύσω. Και εσύ εδώ. Καλά, αυτό έπρεπε να το λέει η Ντιάνα. Τόσες φορές το έχει πει όταν ανοίγει η πόρτα της κρεβατοκάμερας. Μωρό μου. Έλα, σταματήστε να συνεχίσουμε την πρόβα μας. Και μετά βλέπουμε τα σενάρια. Άντε. Δεν μπορώ, Νινέτα, σου λέω. Δεν μπορώ. Πρέπει να δεξιωθώ την λαχάρα. Να τη ρίξω στάχτη στα μάτια. Ναι, σιγά που θα φοβητώ την καραγκούνα. Δεσπεζά, Σβενόκ. Άσε, χρυσό μου, θα ανοίξω εγώ. Εσύ μέσα μέχρι νεοτέρας. Έλα, Νινέτα, σε κλείνω τώρα γιατί πρέπει να τη ανοίξω. Καλησπέρα. Λοιπόν, σου φέρα και ένα τσιπουράκι να το χτυπήσουμε έτσι για το καλό που γνωριστήκαμε. Μπα, φτιάχνετε και τσίπουρο στο χωριό σας. Α, δεν είναι το χωριό. Το πήρε από την κάμπα του Μίμη, από τα Γρεβενά. Το φτιάχνει ο πατριώτης μας ο Τσάνταλης. Ευχαριστώ πολύ, αλλά ξέρετε, εγώ δεν πίνω τσίπουρο, μόνο ντράι. Καλά, κοπά να κάνω δύο από αυτό και μετά θα σου πω εγώ τι θα τα κάνεις τα ντράι. Τι τώρα, μαλάκες είναι οι Μακεδόνες που το τιμάνε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω. Σου φέρα και μια παναγούλα. Μα δεν ήταν ανάγκη. Μα τι λες, κουμπάρα, τώρα ήρθε πρώτη φορά στο σπίτι σου και θα έρθω χωρίς παναγούλα. Ωραίο τάτι. Τι σχέδιο είναι αυτό? Φίδι. Φίδι. Αλλά με τρομάζει, κουμπάρα μου. Δεν είναι τίποτα. Μισκιάζεσαι. Εμείς εκεί πάνω το φίδι το έχουμε για καλό. Ναι. Το φίδι φέρνει παιδιά. Το φίδι φέρνει χρήμα. Φέρνει χαρά. Ναι, φαίνεται ότι μόνο σε εσάς τα φέρνει όλα αυτά. Ωραίο βλέπω εδώ πέρα το σπιτάκι σου. Πάντως, ωραίο. Ναι, και τώρα που θίξατε το θέμα, γιατί εγώ δεν το είχα σκοπό. Πολύ ταιριαστό ζευγάρι η Μαρίνα μας με τον Έντα. Καλά, κουμπάρα. Τι είναι αυτό? Αυτό, κυρία Κουντουράτου, είναι ο Παναθηναϊκός. Καλά. Ζείτε εσείς? Παρακαλώ. Λέω, βγήκατε από την τρύπα σας. Και το γνωρίζω ότι κρυβόσασταν 5 χρόνια. Δεν κατάλαβα τι εννοείτε. Καλά, λέω. Πώς νιώθετε τώρα να πούμε που 5 χρόνια βλέπετε την πλάτη μας που σκέσαμε τον Άγιαξ στο Ολυμπιακό και τρέχατε να κρυφτείτε στο Μητροπόντουκ? Μη μου πείτε ότι είσαστε γαυρό όλοι, τέλος πάντων, οπαδός αυτής της ομάδος του Επινίου της Αθήνας. Από πάπου προς πάπου, από τότε που ζούσε ο προπάπας μου Γιώτης. Μαρούσκα. Δάγκες πεζά. Ποτά. Δάγκες πεζά. Βιτστόνι μου, τι? Ναι, κορίτσι, μάλλον μπορείς. Κανείς, ναι. Στο χατίτσε. Ένα ελληνικό βαρύ. Σλάτκι. Όχι, δεν θέλω πολύ ζάχαρη. Μόνο θα μου βάλεις έτσι να το ανακατώσεις καμιά 40 φορές. Σνάγιου, γνωστός Σάμουι. Άντε, μπράβο, κορίτσι, μάντε, έλα κουκλά μου και γύρνα πίσω να τα πούμε. Σμπελσί μου τα βόλστιγε. Άντε, κοριτσάρα, μάντε. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα εσείς συνεννοηθήκατε? Γιατί να μην συνεννοηθούμε? Μάλιστα. Πιο σιγά, βρεάδα, πιο σιγά, πάρε και καμιά ανάσα. Τι να κάνουμε, εγώ έτσι την παίζω την κωμωδία, εντάξει. Ας μου δίνετε δραματικό ρόλο να μην είχατε κανένα πρόβλημα. Ναι, γιατί το δράμα θα το παίζεις εσύ αλλιώς. Με έβρισε τώρα. Δάσκαλε, αυτός εδώ ο Γιώργος. Γιώργος, ποιος Γιώργος? Αυτός καλέ, ο ανίκανος που δεν το κάνει με την Ανθή. Αυτός καλέ, ο ανίκανος που δεν μπορεί να το κάνει με την Ανθή, Μάρα. Ναι, σε πόσα επεισόδια θα είναι ακόμα ανίκανος? Σε πόσα επεισόδια θα είναι ακόμα ανίκανος ο Γιώργος, Μάρα? Σε λίγα, φαντάζομαι. Αυτά τα πράγματα δεν κρατάμε πολύ, άλλωστε. Τ' άκουσες, Βασιλάκη? Γιατί ρωτάς εσύ, Βασιλή? Να, μωρέ, έχω ένα φίλο του Θεοδοσιάδη. Πολύ καλό ηθοποιό. Και έλεγαμε πως βάζαμε εκεί πέρα κανένα ρόλο ψυχιάτρου. Τον χρειάζεται ένα ψυχιατρό, Γιώργος. Σιγά μη χρειάζεται ο Γιώργος ψυχίατρο! Μωρέ, δεν πάρα κοίταξε εσύ, εγώ! Μα τι λόγια είναι αυτά, σας είπα. Ο Αέας με τη Μαρίνα είναι πολύ ερωτευμένη. Δεν καταλαβαίνω τι υπονοείτε. Τίποτα,
καλά, δεν έπαιρνα τίποτα έτσι και γάμο, κουβέντα κάνουμε. Τι κουμπάραν τώρα, τι ταράζεσαι, καλά, κουβέντα κάνει τσιπουράκι. Ευχαριστώ. Άι, δεν μπράβο, είδες πως το έλεγα εγώ. Για το τσιπουράκι, πρωτοφύ θα γίνεται. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Λέω για τον αγαπητικό της κόρης μου. Α, ο ΑΕΣ είναι ένας αληθινός κύριος. Ναι, μόνο από εμείς στη φαμίλια μας δεν θέλουμε κύριους, άντρες θέλουμε. Ναι, ναι, και άντρας είναι. Δεν το βρήκε. Τι να σας πω, αυτή ξέρει. Μόλι και αυτή ξέρει και εγώ ξέρω. Κι εσύ ξέρεις. Δεν κατάλαβα. Όχι, τίποτα, λέω. Κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν σας πάει καλά, μαντάμ, τι δεν σας πάει καλά. Εδώ έχουμε παιδί. Κάτσε να το δούμε. Τι να δούμε, μαντάμ, τι να δούμε. 6 μηνών είναι. Να μια κοιλιά μέχρι απέναντι. Καλά, αυτό δεν λέω. Κάτσε να γεννήσει πρώτα. Για να δούμε μετά ποιανού θα μοιάσει. Τι ποιανού θα μοιάσει, του πατέρα του θα μοιάσει. Να, αλλά και να μην μοιάσει, εσείς μη θορυβηθείτε. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις παιδιών που δε μία ομοιότητα παρουσιάζουν με τους γονείς, ιδίως με τους πατέρες. Είναι αλλού αποκλειστική απόψε. Καληνύχτα, Φλόρα. Μη σπρώχνεις, έτσι. Καληνύχτα, είπα. Μη σπρώχνεις. Καληνύχτα, είπα. Καφέ. Έτοιμος, Λεβέντη μου, έτοιμος. Βρε, Φλόρα, πόσες φορές θα σου το πω, δεν θέλω ελληνικό. Προς το παρόν η Μαριάν θέλει ελληνικό, λέει. Όταν κάνει μεταπτυχιακά και λέει και το φραπέ, βλέπουμε. Τι μουρμουράς εκεί, παιδάκι μου. Τίποτα, γόρι μου, τίποτα. Λέω πως ο φραπές μας τελείωσε. Ποιες τώρα τον ελληνικό. Όχου, αφού σου έχω πει ρε μάνα, δεν τον μπορώ τον ελληνικό. Μα τώρα γιατί δηλαδή, δεν το καταλαβαίνεις, παρε παιδί μου. Τον πειράζει τα νεύρα, λέω. Θα γίνεις ευρασθενικιά, θες. Φτάνει που να χάζει τα νεύρα σου. Μια χαρά είναι τα νεύρα μου. Καλά, μια χαρά είναι τα νεύρα σου. Τα βλέπω τα νεύρα πως είναι, μια χαρά. Δεν μιλες, καμάρι μου τώρα. Με αυτόν τον. Αυτός... δεν το λένε. Αυτόν, με αυτόν λέω. Πώς τα πάντα, Ναι, τι. Σε φέρετε καλά. 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 Δεν μας βλέπεις. Ναι, καμάρι, επειδή σας βλέπω, το λέω. Ναι. Τι εννοείς? Τίποτα, έτσι λέω. Σας βλέπω και το λέω. Λέω τίποτα, τίποτα. Σας βλέπω, σας βλέπω. Καλά, δεν με βλέπεις που λάμπω. Ναι, κορίτσι, με επειδή σε έχω ήδη να λάμπεις. Γι' αυτό. Τώρα είμαι κουρασμένη. Κουβαλάω και το μωρό. Μαρή, να σου τον πω. Ας τις αηδίες, ρε μανά, άντε μάζευτε. Εδώ πέρα είμαστε Αθήνα, δεν είμαστε Ζαγόρια. Εδώ δεν λέμε το φλιτζάνι. Είσαι σίγουρη, μωρή. Παιδιά είμαστε τώρα, αφού σου λέω δεν υπάρχει πουθενά κρεβάτι. Καλά, μωρή, τι κάνουμε την άλλη την Καλαμαρού και μου κάνω όλη τη νύχτα. Α, δεν ξέρω τι κάνουν στο κρεβάτι. Πάντως στο φλιτζάνι δεν κάνουν τίποτα. Δεν με πιστεύεις. Σε πιστεύω, μωρή, αλλά είσαι και χαζή παναθεμάσαι. Χαζή! Εγώ χαζή! Να θυμηθώ τα χτεσινά. Εγώ φταίω που κάθισα και στάπα. Και καλά, μωρή. Να πάρεις τηλέφωνο στην εκπομπή της Λιαροπούλου να πεις τη γνώμη σου. Αλλά στην επανάληψη της εκπομπής. Εντάξει, μου ξέφυγε. Ολόκληρο έμορ. Δεν το είδες εκεί πάνω στη γωνία. Τι πάει να πει, Έλεος, δείτε με, θέλω να γίνω ράγιο. Μη το κρύβεις, Μαριάνθη, το είδα. Του Φώτη είναι, παλικάρι μου, του Φώτη. Δικό μου είναι, Φλόρα μου, δικό μου. Ψύχρεμα το πήρε. Φεύγω, πάω στη σχολή. Σαββατιάτικα, γόρι μου. Η τέχνη, Φλόρα μου, δεν έχει Κυριακή γιορτή για σχολή. Άντε, για. Μια άρθρα, Μαριάνθη, δες το και από την άλλη πλευρά. Μπας και πηδάει ο χαμένος από εκεί. Τίποτα, τίποτα, ούτε από εδώ, τίποτα. Τι ψάχνεις, ρε μάνα. Το κρεβάτι σου. Τι να το κάνεις στο κρεβάτι μου. Το στρώσω. Τι να το κάνω. Ναι, τι δω πως είναι. Μια χαρά είναι το κρεβάτι μου, στο λέω εγώ. Κι εγώ γιατί δεν το βρίσκω. Έλα ρε ζωήτσα τώρα. Όχι, δηλαδή γιατί δεν είναι. Καλά, αυτό το παιδί πώς το κάματε δηλαδή. Πώς το κάμε. Με το γνωστό τρόπο. Με το γνωστό τρόπο. Ναι. Και από πότε τον κόψατε το γνωστό τρόπο. Παρακαλώ. Λέω δεν είναι. Και τα περίεργα είναι σαν να μην το κάνετε είναι. Ναι. Δηλαδή πιο πολύ βλέπω το κρεβάτι του πατέρα σου παρά το δικό σου. Έχει συνηθίσει από το φλιτζάνι της μικρής. Καλά, εκείνο δεν είναι φλιτζάνι. Εκείνο είναι τα 120 ενωμένα εργοστάσια. Όλο κρεβάτια. Είναι κρεβάτια από εδώ, από εκεί, από εκεί. Ναι, εδώ. Καλημέρα. Μέρα, μέρα. Σηκώθηκε τα γόρι μου.
Δόξα σου Θεός, να σηκώνεται και κάτι σε αυτό το σπίτι. Τώρα αυτό επιλέξει δηλαδή. Όπως τα ακούτε, με έχει φλωμώσει το υπονοούμενο. Και όλο γύρω γύρω το φέρνει και όλο κάτι άσχετες ερωτήσεις περί του θέματος μου κάνει. Και εμένα τα ίδια, κυρία Αντένη μου, ανάκριση πέμπτου βαθμού. Καλά, αυτή δεν είναι μάνα. Ο Κένεθ Στάρ είναι που ψάχνει για λεκέδες. Εγώ να δείτε τι τράβηξα. Δεν πιστεύω να σας ξέφυγε τίποτα. Όχι, χρυσό μου, αλλά νομίζω ότι το έχει μυριστεί. Εγώ το έχω σίγουρο. Εμένα δείτε πρεσάρισμα που μου κάνει. Και πότε τα φτιάξατε και πώς γνωριστήκατε και γιατί δεν μου το έχετε πει τόσο καιρό και τέτοια συνέχεια. Τι θα κάνουμε, κυρία Αντένη μου. Προς το παρόν. Τα κορόιδα και βλέπουμε. Άντε άλλο ένα τσίπουρο, αγόρι μου. Μα βρε, κυρία Αντένη. Έλα. Πώς το πίνετε το τσίπουρο μεσημεριάτικα? Χρυσό μου, το τσίπουρο είναι ό,τι πρέπει για τα δύσκολα. Μαλάκες είναι οι Μακεδόνες που το τιμούν. Αχ, το στόμα σου. Αχ, αυτό το στόμα σου. Τι είπα, καλέ. 5 λεπτά διάλειμμα. Και συμμαζέψου. Δάσκαλε. Δάσκαλε. Τι θα γίνει με τον Γιώργο που είπατε? Άντε πάλι αυτός ο Γιώργος. Για το φιλαράκι μου, το ρόλο του ψυχίατρου. Δεν χρειάζεται ο Γιώργος ψυχίατρο, παιδάκι μου. Μόνος του θα τη βρει την άκρη. Δεν θέλουνε ψυχίατρο αυτές τις περιπτώσεις, αγόρι. Πέστε ρε Ντιάνα, πέστε, για φύγε από εδώ. Τι θέλουν κι αλλαγή. Πάντως εγώ, αν είχα να αντιμετωπίσω μια τέτοια περίπτωση. Ναι, τι θα έκανες? Σαν ηρωίδα μιλάω τώρα. Κι εγώ σαν ηρωίδα μιλάω. παιδιά, σκασμός, εσείς βγάζει οδηγίες. Εγώ τον υποδεχόμουν φορώντας τα απολύτως απαραίτητα. Ναι, και μετά, για να δούμε το ρόλο του Αντώνη. Θα έβαζα απαλή μουσική. Απαλή μουσική. Θα τύλιγα το ένα μου χέρι μέσα από το δασίτριχο στήθος. Στήθος του, ναι. Και με το άλλο θα πατούσα το play και θα ξεκινούσε η ταινία στο βίντεο. Ποια ταινία? Τσόντα, δάσκαλε, τσόντα! Τσόντα! Λέτε τώρα να βοηθήσει αυτό το πράγμα? Για τον Γιώργο μιλάω τώρα, όχι μη... Για να το λέει δασκάλα. Για να το λέει δασκάλα. Να το πούμε εκεί πέρα στη Μάρα, να το βάλει στο σενάριο. Να πάει στο γελό, τελειώνουμε και με αυτή την ιστορία. Πάει το φιλαράκι μου. Το φαγητσόντα. Εγώ φεύγω το ράδιο σας. Μα πού πάτε, κύριε καθηγητά, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχω μια δουλειά. Πρέπει να περάσω επιγόντως από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. The night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom, and in your pending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, I mean, a super noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us with fear. Send my bees freezing up all the flag. Destined for men in black. The men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Oh, the man in black.
Λοιπόν, λέγε. Ξύπνα, παιδί μου, σου λέω. Άκου ονόματα και λέγε. Δεν μπορώ άλλο, αρετό. Λίγο θολώσει με τόσα ονόματα. Μα δεν γίνεται, κοριτσάκι μου. Πρέπει να πεις και εσύ τη γνώμη σου. Δεν μπορώ να σου φέρνω καλεσμένους έτσι το άσχετο. Ας την αυτήν, Λεβέντη μου. Διάβασε εσύ και θα σου λέω εγώ ποιος κάνει για την εκπομπή. Τώρα γίνομαι επαγγελματίας. Λέγε. Καλά. Σφακιανάκης Νότης. Καλώς. Αυτός, ναι, τώρα που είναι και η εποχή με τις δηλώσεις εφορίας, είναι ό,τι πρέπει. Α, σε αυτή την κατηγορία βάλε να μιλήσουν και Βύση, Καρβέλας, Φουστάνος. Και άμα δεν σε κάτσουν, ας μιλήσει κόρη μου. Τι έκανα εγώ πάλι. Βρήκα στη σκυλώτη σου κρυμμένη την περσινή δήλωση. Ποια να μην σημαίνει ότι κοροϊδεύει το κράτος. Ναι. Και να ήταν μόνο το κράτος. Πώς είπατε. Μήπως να συνεχίσουμε. Έχω. Γεια σας. Καλά στο Σερνικοβότα. Μαμά. Έλα τώρα, αγάπη μου, μην κάνεις έτσι, αφού ξέρεις τώρα. Τη σκυρά ζωή θα σε αρέσει πάντα να με πειράζει. Δεν έχω αρχίσει ακόμα να σε πειράζω. Μόλις αρχίσω να σε πειράζω, θα το καταλάβεις. Θα το κόψεις ποτέ. Όχι. Και τώρα που ήρθε αυτός, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Γι' αυτό πάω πάνω να την άξω στο στρώμα. Κάνε ό,τι θες. Τι το θέλα τον πικουτί, ρε Τόλι, τι το θέλα. Εσύ φταίς. Όταν σου έλεγα εγώ να το πούμε του άλλου του δόλιου την αλήθεια, τώρα δεν θα είχαμε μπλεξίματα. Άσε με σε παρακαλώ πολύ που θα του έλεγα την αλήθεια. Αλήθεια, τώρα που είπα αλήθεια. Πού στο διάλογο έχει χαθεί αυτός τόσο καιρό, τι κάνει. Πού να ξέρω εγώ, μωρό, τι κάνει. Μια τέτοια αγάπη που δεν μπορεί έτσι να πεθαίνει. Μη προσπερνάς την αγάπη μου. Δεν είσαι εδώ, μα είσαι εδώ. Γιατί σε κράτησα εδώ. Απ' την ανάγνωση σου λύτρω συγκυρδεύω. Μη προσπερνάς την αγάπη μου. Στέρεψε τώρα το δάκρυ μου. Μια τέτοια αγάπη μόνο μια φορά συμβαίνει. Μη προσπερνάς το τραγούδι μου. Για σένα μια τέτοια αγάπη που δεν μπορεί έτσι να πεθαίνει. Μη προσπερνάς την αγάπη μου. Λιγάκι η τέχνη βαριά. Τι είναι αυτά, παιδί μου? Αυτά, κάτι ταινίες που θα δούμε πίνοντας το καφεδάκι μας. Τι ταινίες λες εκεί πέρα, αυτά είναι πορνόβρα, παιδί μου. Πάρ, για πάρτε από εδώ, τι δουλειά έχω εγώ με το πορνό. Ναι, ναι, αυτό θέλω να μάθω κι εγώ, τι δουλειά πορνέχεις εσύ με αυτά. Τι λες, ρε Φλόρα, εγώ στα 16 που δεν έβλεπα πορνό, τώρα τα βλέπω. Στα 16, ρε χαμένε, φύσε για αεράκια σου φούσκον το βράκι, τώρα τι χρειάζεσαι. Φλόρα, σε παρακαλώ, μην προσβάλλεις. Α, δεν είναι δικιά σου, Τι γέννησε από μόνο το βίντεο. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ξέρω, μάλλον θα μπερδεύτηκαν στο βίντεο κλαπ που είχα πάει να νοικιάσω κάτι άλλο. Άλλες ταινίες που ήθελα, ξέρεις, τα Κόφσκι και Σολόφσκι και τέτοια που βλέπω εγώ, κατάλαβες. Και τι είναι ρε οι κασέτες να μπερδευτούν, τα σέλνα με τα Μαϊντανά είναι. Σου είπα, δεν ξέρω, ξέρω εγώ.
Εν πάση περιπτώσει, αφού είναι έτσι, δώστε μου να τις πάω εγώ πίσω. Όχι, δεν πειράζει. Θα πάρουμε τηλέφωνο να μην ανησυχούν οι άνθρωποι στο βίντεο κλαμπ και τις πάμε μια άλλη μέρα. Ναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τι να πω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω. Γίνονται αυτά μου στα βίντεο κλαμπ. Μπερδεύονται. Μπερδεύονται, λέει. Δεν σου έχει τύχει, αν μου έχει τύχει. Ωραία, είναι κάτι πολύ. Δώστε τι πράγμα. Δεν θα πηγαίνει εσύ, θα πηγαίνει σε γυναίκα πράγμα. Εγώ να πέσω κάτω να με πατήσει. Εγώ τι έλεγε. Έλα μαρά. Ναι, θα βρεθούμε στο κανάλι. Ωραία, ραντεβού στο μπαρ. Μου φτιάχνετε ένα φραπέ, παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Συγγνώμη, μήπως μπορώ να καθίσω στο τραπέζι σας. Όχι. Ευχαριστώ. Ξέρετε, και ένα αλήτσικη χάμω μου έγραφε πάνω στη χαρτοπετσέτα βρωμιές. Σε δύσκολη περίπτωση. Ναι, 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 ναι. Κι όλα αυτά δεν είναι σύμπτωση. Ναι, 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 ναι. Άγριο θηλυκό γουστάρισα. Ναι, 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 ναι. Εύκολα όμως δεν καλαθάρισα. Δεν μιλέτε. Εσείς εδώ δουλεύετε? Περίπου. Μπράβο, μπράβο. Εγώ όχι. Φαίνεται. Εγώ ήρθα για ένα reality. Κι αυτό φαίνεται. Και τις άλλες που έτσι τρακάραμε και σκυλοβριστήκαμε, γι' αυτό είχα εδώ. Γι' αυτό είχα έρθει εγώ. Ναι. Α, και έλεγα εγώ τι μου θυμίζετε, τι μου θυμίζετε, χαίρετε. Όχι καλέ, κάτσε κάτι, εντάξει, δεν είναι τίποτα που πας. Μια κουβέντα, τι. Δεν είναι, μη με παρεξηγάς, γιατί εγώ παλικάρι μου είμαι πολύ φορτωμένη αυτή την εποχή με τα δικά μου, έχω μεγάλο βάσανο εγώ, έχω πολύ μεγάλο, ξέρεις τι περνάω εγώ. Περαστικά σας, περαστικά σας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να είμαι φτωχιά, αλλά το κούτελό μου είναι καθαρό. Τα συγχαρητήριά μου. Αλλά βλέπεις ο Θεός μου καταράστηκε και μου είδε και δύο χώρες. Τι μου λέτε. Μια βγήκε τσούλα και άλλη τώρα ετοιμάζεται. Μην ανησυχείτε, τουλάχιστον δεν θα έχουν πρόβλημα επαγγελματικής αποκατάστασης. Ναι, μία βρήκε δουλειά. Κατέβηκε στην Αθήνα, βρήκε μια δουλειά. Όσο να είναι, τα κουτσοβόλευε. Βρήκε εκεί πέρα και ένα μαντράχαλο να. Δεν έχει το χεριού της, έτσι, να έχει μια προστασία. Μην απροστάτευτη, ξέρεις τι είναι μια κοπελίτσα εδώ, ξέρεις τι είναι μια κοπελίτσα εδώ, ε. Εξακοείς και μόνο. Λέω πάει, βρήκε τη σειρά τη, εντάξει, βολεύτηκε. Αλλά. Ξαφνικά τι μαθαίνω. Α, σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει, θα με πιστέψετε. Ότι καστρώθηκε η τσουλάρα. Ένα σας ζήσει. Λέω, θα πάω να βρω τον Λιβέντη που την φούσκωσε. Έρχομαι εδώ και τι βρίσκω. Εμένα για κακή μου τύχη. Ένα γορίλα. Και το χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο, ξέρεις? Να, μην σας το πω το χειρότερο. Σου το πω εγώ το χειρότερο. Καταλαβαίνω πως αυτή η σχέση δεν είναι. Κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτή τη σχέση δεν είναι. Μαϊμού. Λευκή. Που λέτε εσείς λευκοί, να πω μένε, δεν. Και καταλαβαίνω ότι αυτή είναι τσιμπημένη μάλλον. Και μάλλον, δηλαδή τι μάλλον, σίγουρα, το παιδί είναι ταλουνού. Ναι. Mm-hmm. Ναι, ταλουνού είναι, αλλά. Λέω τώρα εγώ τι. Τι στα λέω και σε ζαλίζω, λεβέντε με. Τι στα λέω, παλικάρι μου εγώ. Άσε με να πηγαίνω, μου χάμουν να σα αφηγώ στην ιστορία. Μα τι λέτε, κυρία μου, καθίστε να μου πείτε τα προβλήματά σας. Τι διάλογο άνθρωποι είμαστε. Τι φλάνα έχει Γκρέτα Γκαρμπό και κάτι να παξινού. Θέατρο του παραλόγου έπαιξε στην πλάτη μου. Είσαι ψεύτρα γεννημένη και μεγάλη ηθοποιός. Μια αρτίστα τελειωμένη της απάτης αρχηγός. Ψεύτρα, για αγάπη μιλούσες. Ψεύτρα, κι άλλα χείλη φιλούσες. Ψεύτρα, παραμύθια πουλούσες. Εύκολα, ψεύτρα. Τι θα γίνει τώρα με τις τσιπούρες? Εμένα, παιδί μου, στο θείο τραβά πέστα. Δεν μπορώ, ρε αδελφέ, να κάνω εκπομπή και να κάνω παρέλαση τσιπούρες πάνω από το κεφάλι μου.
Και ευχαριστημένη να είσαι. Αυτό σου λέω μόνο και ευχαριστημένη να είσαι. Στην άλλη χτες βάλανε κροκοδυλάκια. Τι μου λες, αγόρι μου. Άκου να δεις εκεί συμπτώσεις τώρα. Ναι. Να τα βλέπετε στην τηλεόραση και να μην τα πιστεύετε. Και τώρα. Και τώρα ό,τι που μου μιλάει. Άτσι χαμένη. Να σας παρακαλώ, μην τη βρίζετε. Θα θέλετε να μιλάνε έτσι για την κόρη σας. Εμένα σε μιλάνε. Α, ναι, σωστά. Και δεν μου λες, αυτή η λεγάμενη με τι ασχολείται. Με την τηλεόραση. Α, ωραία, εντάξει. Τι εντάξει. Εντάξει, λέω δικά μου αυτά. Εντάξει. Πώς εντάξει. Δεν καταλαβαίνω εγώ. Εντάξει. Για λέγε λοιπόν, εσύ για λέγε. Ναι, έτσι που λέτε, κυρία Ζωήτσα, μου δεν συγκράτησα το επιθετό σας. Ναι, δεν χρειάζεται. Α, είναι σωστά. Άλλωστε, ξέρω την κόρη σας. Α, καλά που την ξέρεις. Άκου την ξέρεις. Πού να την ξέρεις την κόρη μου, πού και σπου. Και πάω που λέτε να ζητήσω το παιδί μου και τι μου λέει. Ότι το παιδί δεν είναι δικό σου. Ακριβώς. Και ότι είναι ταλουνού. Το χωράει αυτό ο νου σας. Το χωράει και αυτό και άλλα πολλά χωράει ο νους μου. Ένα χωνούς μου δεν ξέρεις τι κατεβάζει. Για λέγε. Και πότε μωρή της λέω πρόλαβες και το γνώρισες τον άλλον αφού έχει 93 μέρες ακριβώς που χωρίσαμε. Τον είχα καβάντσα σου λέει. Ναι, περίπου. Μεγάλο δράμα, παλικάρι. Πολύ μεγάλο δράμα. Και δεν βγαίνεις κι εσύ σε ένα reality να τα πεις που είσαι και τη τηλεόραση και έχεις το μέσο στο κανάλι. Σας παρακαλώ, κυρία Ζωήτσα, μου είπαμε ερωτευμένος, αλλά και ο διασυνδυσμός έχει τα ωριά του. Καλά, εντάξει. Λεβέντε, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι, παλικάρι μου. Θα έρθει και σένα το τρένο σου μια μέρα. Το ξέρω ότι θα έρθει το τρένο μου και εμένα μια μέρα. Αλλά με την τύχη που έχω, εγώ θα είμαι στο αεροδρόμιο. Εμένα με συγχωρείτε τώρα, έχω μια δουλειά, πρέπει να πηγαίνω. Ναι, πάγε. Ένα καφέ, ρε. Κυράει στα νεύρα ο καφές. Ρε, ησυχτή. Μα ρε, τι θες πάλι εδώ. Έφερε ένα γλυκάκι στον Αποστόλη. Σου είπα ότι ο Αποστόλης κάνει δίαιτα και εν πάση περιπτώσει πήγε να σπιτάξει να ετοιμαστείς για το απόγευμα. Είμαστε καλεσμένοι της κυρίας Ντέλης. Καλησπέρα. Μαρούσκα, κορίτσι μου, τι κάνεις, κοπέλα μου. Καλά, είσαι κοριτσάκι. Μα για ζεις, να ντρώ μου τσένια και σπαζαζόγια. Ναι. Καλά, θα μου φέρεις ένα καφεδάκι από αυτό με τη 40 βόλτες, ε. Κανέσνο. Άντε, κοριτσάκι. Μη με κοιτάζεις, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μωρή κουμπάρα, ποιος είναι αυτός ο μορφανιός. Αγιώρης μου. Ο γιος σου. Ναι. Καλά, ρε παιδί μου, θα περάσω να την πάρω από την τέντη λίστα. Μα θυμάμαι ότι μου την έδωσες, αλλά ξέρεις τώρα, δεν την ξέρεις τη Φλόρα. Κάπου την έχωσε και έφαγα τον κόσμο να την βρω. Μα όχι, δεν είναι εδώ η Φλόρα. Ξέρω κι εγώ που πήγε. Εντάξει. Όχι, λείπει μια κασέτα. Ναι, από ποιες? Ξέρετε, από τις ερωτικές. Ναι. Τι να σας πω, εγώ μία βρήκα στο σπίτι, μία σας έφερα. Εμείς δύο σας δώσαμε. Εντάξει, μπρεδερφέ, θα την πληρώσουμε. Πώς κάνετε έτσι? Δεν μου λες, συνεχίζει τα υπονοούμενα για σένα και τον Άντα. Ποια υπονοούμενα, κυρία Ντένι μου? Περισσότερες είναι οι παιχτές από τις κουβέντες της. Να δείτε που δεν το έχει φάει το παραμύθι με τον Άντα. Εσύ, Χρυσό μου, ψύχρεμα και προπαντός μην καρφώνεσαι. Και τι να κάνω δηλαδή? Κάνε σαν το μικρούτσικο όταν του βάζει πρόστιμο το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Κάνε ότι τα καρφιά της απευθύνονται αλλού. Έρχεται. Ξεκούνα, άντε, πρέπει να πηγαίνουμε, το ξημερώσαμε. Ναι. Μίλα αυτό το δικό σου αυταλεύρι. Μαμά, να μιλάς καλύτερα για τον πατέρα του παιδιού μου. Δεν μίλησα άσχημα για τον πατέρα του παιδιού σου. Γι' αυτό ήταν ανεπρόκοπο, τον Άιντα. Έαντα. Όπως κατά τον λένε. Λοιπόν, κυρία Ζωήτσα, τι λέγατε τόση ώρα με τη Μαρούσκα μου? Τα δικά μας. Καλά, πώς συνεννοείστε, εντύπωση μου κάνει. Όταν δύο γυναίκες βρίσκονται σε ξένο τόπο, έναν τρόπο θα το βρουν πια να συνεννοηθούν. Ξένος τόπος εκεί που είναι η κορούλα σου. Όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά σου, παιδάκι μου, ξένος τόπος είναι όπου μας εκμεταλλεύονται και μας λένε ψέματα. Έτσι σας είπα ότι την εκμεταλλεύομαι. Μαρούσκα! Γεια, Γελμπορδά! Γεια, Γελμπορδά! Να είμαστε κι εμείς. Τι λένε τα κορίτσια? Ό,τι κι εσείς. Κάνα ψεματάκι να περνάει η ώρα μας. Ναι. Και μην ξεμητήσεις από εκεί μέσα. Άκουσες? Τσάρτς, θα μου τρέσω. Να φύγουμε. Κυρία Ζωήτσα μου. Τώρα καθίστε που ήμουν μέσα στην κουζίνα. Ξέρετε τι σκέφτηκα? Πόσο καιρό έχετε να μπείτε εκεί μέσα? Εκτός αυτού, μια που βρίσκεστε εδώ, είναι ευκαιρία να... Α, το κουδούνι, παρντών. Να ανοίξω μισό λεπτό. Άντε, παιδάκι, είσαι πολύ σύντρεμα. Μα, πώς κάνεις? Α, καλώς το αγόρι. Ντένι, ήρθε για. Καλά, άσε τους ηθοποιούς. Έλα να σε γνωρίσω στη μητέρα της Μαρίνας. Κυρία Ζωήτσα, από εδώ, ο Κωνσταντίνος μου, ο γιος μου. Τι κάνετε?
Ντένι, μάλλον εσύ δεν θα την έχεις αυτή τη λίστα. Την έχω, όμως. Την έχεις. Καλά, περνάω αύριο, δεν χανόμαστε καλή. Παλικάρι μου. Καλέ, μόνο βουνό με βουνό δεσμίγει. Γνωρίζεστε. Όχι! Ναι! Κυρία, κυρία μου, πώς είναι! Καλέ, προχτές το κανάλι, δεν θυμάστε? Όχι και πολύ καλά. Βλέπετε, έχω ένα πρόβλημα με ταλαιπωρεί μια πρεσβειοποίηση τελευταία και καλή νύχτα σας. Δεν θυμάστε που πιάσαμε και κουβεντούλα που μου λέγατε για εκείνη την κοπέλα? Ναι, τώρα που το λέτε, κάτι θυμάμαι καλή. Κάτσε, λέει, να συνεχίσουμε τώρα. Α, δεν πειράζει, τα λέμε καμιά άλλη φορά, δεν χανόμαστε. Κάτσε, καλέ, χαλάρωσε. Πώς κάνεις έτσι τα πάθεις? Χαλάρωσε. Θέλω να μου πεις. Τι έγινε? Ξέρετε, κυρία μου, δεν έχω προλάβει να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας και επειδή κυκλοφορώ παράνομα και φοβάμαι τα πλόγα της αστυνομίας, καταλάβατε. Και εσύ είναι καλέ. Είναι και αυτή η πρεσβειοποία, όπως προείπαμε, τα ταλαιπωρείτε. Και αυτό κάνει νύχτα σας. Κωνσταντίνε. Έφυγε. Μην το παρεξηγείτε. Κατά βάθος είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά... καμένο. Ό,τι και να σας είπε είναι ψέματα που είχε πει ο γιατρός να καυτηριάσει με έναν καλόγερο που είχε στο πισινάκι του. Αλλά που να ξέρω εγώ ότι δεν έπρεπε με τον αναπτήρα. Όχι, τέτοιο κάψιμο, όχι. Για τα προσωπικά του λέω. Μήπως να φεύγαμε. Ναι, να φεύγαμε. Πάμε, καλά, τι πρόβλημα έχει με τα προσωπικά του? Αγαπημένο, να φεύγουμε. Ναι. Τα είχε φτιάξει με μια τσουλίτσα της τηλεόρασης. Όνομα είπε? Όχι. Α, δόξα τω Θεώ. Σάμα τις όμως τώρα που το σκέφτομαι, ας πούμε, υπάρχουν και πολλές. Πολλές, κυρία Ζωήτσα μου, πολλές. Πού να βρεις άκρη? Λοιπόν, τα έχει φτιάξει, λέει, με αυτήν και την αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά αυτή το με να παράτησε. Και μετά από καιρό μαθαίνει τι. Ό,τι είχε, λέει, μείνει έγκυος. Ό,τι σκρόφα! Είχε μείνει, λέει, σκρόφ. Έγκυος. Και πάει και τη βρίσκει. Και τι του λέει σκρόφ, ας πούμε, του ανθρώπου? Ότι, ας πούμε, το παιδί δεν ήταν δικό του. Τα ακούς, τέλη μου? Εγώ τούπα. Α, τούπατε κι εσείς. Μπράβο. Τούπα, του λέω. Μη σκιάζεσαι, Λεβέντε μου. Μη φοβάσαι, μην την πιστεύεις. Γιατί καμιά φορά, ας πούμε, τα κορίτσια λένε πολλά ψέματα. Ας πούμε, μέρκια στη μάνα τους. Ναι. Καλά που μου το είπατε, γιατί εγώ δεν είχα ιδέα. Το βιάσω, να του πω εγώ, που κάθεται και λέει τα δικά του σε ξένους ανθρώπους και αφήνει τη μανούλα στο μαύρο σκοτάδι. Εσύ, Μαρίνα μου, σαν άνθρωπος της τηλεόρασης. Τι πίνετε. Εσύ, λέω, αγάπη μου, αυτή είναι του Κωνσταντίνου, την ξέρεις? Μαρούσκα Τσίπουρο. Την ξέρουμε εμείς αυτή. Ποια? Μαρούσκα Τσίπουρο. Πάνε φέρω εγώ το Τσίπουρο. Σκέψε εσύ, γιατί πλάκα θα έχει να θυμηθώ. Να μάθω. Έντα, παλικάρι μου. Ναι, κυρία Δέλη μου. Σε παρακαλώ, αγόρι μου, πας να μου αγοράσεις μια κούτα τσιγάρα. 10 πακέτα απόψε, θα τα χρειαστώ. Ευχαρίστω, κυρία Δέλη. Έντα, αγόρι μου, να χαρίσει το γιο σου. Αχ, τι ήταν κι αυτό, απόψε τι ήταν κι αυτό. Τέλειος, το έχει καταλάβει όλα και μας δουλεύει ψιλογαζί. Λοιπόν, σας θέλω κουρμί, καταλάβει ότι είμαστε ταραγμένοι. Χριστέ μου!